ακροατές, κυρίες και κύριοι, κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην Άντο που αυτή τη στιγμή ο Ρίκι Μπράουν σημειώνει το πρώτο πόντο, έγινε το τζάμπολ πριν από μερικά δευτερόλεπτα του τελικού του 26ου Ευρωπαϊκού Κυπέλλου που βρίσκει αντιμέτωπες στις ομάδες του ΠΑΟΚ και της Ρεάλ Μαδρίτη. Ο Ρίκι Μπράουν έκανε το σκορ 2-0 για την Ρεάλ και τώρα έχουμε την πρώτη επίθεση από πλευράς ΠΑΟΚ. Από πλευράς ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει τον αγώνα ο Μπουντούρης, ο Πρέλεβιτς, ο Μπάρλο, ο Φασούλας και ο Παπαχρόνης, ενώ από τη Ρεάλ είναι ο Αντούνεφ, ο Σίμψον, ο Μπυριούκοφ, ο Ρίκι Μπράουν και ο Αντώνιο Μαρτίν. Ο Πρέλεβιτς μαρκάρεται από τον Μπυριούκοφ. Εκβιάζει το σούτο Πρέλεβιτς, το rebound, το Ρίκι Μπράουν και τώρα η Ρεάλ στην επίθεση με τον Αντούνεφ που δίνει στο Σίμψον. Αυτός επιχειρεί το σούτο έξω από τα 6-25 και είναι εύστοχος και γίνεται το σκορ 5-0 για τη Ρεάλ. Το πρώτο λεπτό λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί 5 πόντους, 2 από τον Ρίκι Μπράουν το center forward με 2 βολές και ένα τρίποντο του Σίμψον και τώρα ο Μπάρλοου δίνει στο Μπουντούρη, στο Πρέλεβιτς, ο Φασούλας μέσα στη ρακέτα και φάουλ του Σίμψον. Κοντά μας βρίσκεται ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο κύριος Ευθύμης Κιμουρτζόγλου, που θα μας βοηθήσει στην μετάδοσή μας του 26ου τελικού του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Απ' έξω δίνει ο Κροάτης διαιτητής, ο Ζόραν Γκρμπάτς, που μαζί με τον ήταν ο Μαϊλαμπιό, αυτός ο Γάλλος, ο δεύτερος διαιτητής, ο πρώτος διαιτητής είναι ο Κροάτης Ζόραν Γκρμπάτς. Από τον Μπουντούρη μπάλα στον Παπαχρόνη, απομακρύνεται κάπως ο Σίμψον. Έξοχη προσπάθεια του Παπαχρόνη, το φόλο του Φασούλα πέτυχε και πάλι στην επίθεση η Ρεάλ που προσπαθεί να βρει, αλλά δεν μπορεί, οι επιστροφές του ΠΑΟΚ είναι πολύ γρήγορες. Σκρίν από τον Ρίκι Μπράουν και δεύτερο τρίποντο από τον Σίμψον. Να λοιπόν ο Μαρκ Σίμψον, ο σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι η αιχμή του δόρατος για την ομάδα του, γίνονται πολλά σκρίν επάνω του και στις δύο προσπάθειες που έχει κάνει έχει ευστοχήσει. Κάποια στασιμότητα από πλευράς ΠΑΟΚ στην επίθεση και φάουλ του Ρίκι Μπράουν επάνω στον Κεν Μπάρλο. Κύριε Κιμουρτζόγλου, πώς βλέπετε την αρχή αυτή του παιχνιδιού? Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ισπανός προπονητής ξεκίνησε με τον Πυριούκο στην πεντάδα, κάτι που δεν συνήθιζε το τελευταίο καιρό. Αυτό σημαίνει ότι έχει πρόθεση να λειτουργήσει πολύ τον εφηδιασμό και ταυτόχρονα έτσι μπόρεσε να βρει τις ισορροπίες στην άμυνα, γιατί οι γρήγοροι περιφερειακοί του ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσαν να μαρκαριστούν από τέσσερις ψηλούς όπως είναι η Ρεάλ να παίζει μέχρι στιγμής. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κιμουρτζόγλου στην επισήμανση που έκανε, γιατί συνήθως η Ρεάλ αγωνίζεται με τέσσερις ψηλούς. Ας δούμε όμως αυτή την επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Μπουντούρη, τον οποίο μαρκάρει ο Αντούνεφ. Ο Μπάρλο βγαίνει αρκετά έξω από το καλάθι. Μπουντούρης στον Παπαχρόνη. Και πάλι Μπουντούρης. Αστοχή ο Μπάρλο. Αλλά στο rebound επιθετικό ο Παπαχρόνης και οι δύο πρώτοι πόντοι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, που ξεσηκώνουν δίελα ενθουσιασμού στους 3.000 και πλέον φίλους του ΠΑΟΚ που έχουν κατακλείσει το γήπεδο της ΝΑΝΤ. Ένα έξοχο κόψιμο από τον Παναγιώτη Φασούλα και η μπάλα πλάγια για τη Ρεάλ. Σας έλεγα ότι έχουν κατακλείσει το γήπεδο της ΝΑΝΤ. Οι φίλοι της Ρεάλ είναι πάρα πολύ λίγοι. Το τραγούδι των φίλων του ΠΑΟΚ δεν έχει σταματήσει εδώ και 2 ώρες από τότε που έχουν μπει μέσα στο γήπεδο. Φάουλ του Πρέλεβιτς. Είναι το πρώτο. Και πάλι η μπάλα πλάγια για τη Ρεάλ. Ο Αντώνιο Μαρτίν είναι εκείνος που θα επαναφέρει από πλάγια. Η μπάλα του δίνει ο Κροάτης, διετής ο Γκρμπάτ. Αντούνες για τον Μαρτίν, ο οποίος βρίσκει το στόχο ανάμεσα από τον Φασούλα και τον Παπαχρόνη. Την επίθεση και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Μπουντούρη για τον Πρέλεβιτς. Επιχειρεί σουτ 3 πόντων και είναι εύστοχος. Είναι κάτι που χρειάζεται μετά από τις εύστοχες επιθέσεις της Ρεάλ. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Μπουντούρης για τον Μπάρλο. Μπροστά του ο Μαρτίν και πάλι ο Πρέλεβιτς που αυτή τη φορά δεν βρίσκει τον στόχο. Έξοχος ο Παπαχρόνης παίρνει για άλλο ένα επιθετικό rebound. Βγάζει έξω για τον Φασούλα και τώρα η επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας. Μπουντούρης δείχνει στους παίκτες του το σύστημα που θα ακολουθήσουν. 5-10 το σκορ ΠΑΟΚ Ρεάλ.
βρισκόμαστε, υπολείπονται 16 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου 20 λεπτού. Από πολύ μακριά ο Μπάρλο στο σουτ και το επιθετικό rebound βγήκε και πήρε ο Φασούλα στη γωνιά. Μπουτούρης. Ο Αντούνεθ. Η μπάλα στον Φασούλα και άλλο rebound από τον Παπαχρόνη που αξιοποιεί το... την ικανότητά του αυτή να παίρνει επιθετικά rebound. Ο Φασούλας όμως υποφύπτησε φάουλ και τώρα ο Σίμψον σημειώνει άλλους δύο πόντους, έχει φτάσει στους 8 προσωπικούς πόντους. Κύριε Κιμουτζόγλου, ποιο είναι η πρόθεση του Ντούσαν Ίφκοβιτς που βγαίνουν αρκετά μακριά από το καλάθι υψηλή του ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε, οι Ισπανοί άρχισαν με μια πάρα πολύ πιεστική άμυνα, παράδοξα πιεστική για ισπανική ομάδα. Βλέπετε όλοι κυνηγούν στην περιφέρεια και παίζουν σώμα με σώμα και αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκασμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ να βγουν πιο έξω, να πάρουν την πρώτη πάσα για να βοηθήσουν τα γκάρ να περάσουν την μπάλα στην επίθεση. Βέβαια αυτό δεν πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, μόλις αρχίσουν να φορτώνονται με φάλ θα γυρίσουν πίσω. Βλέπετε τώρα μαρκάρει έξω από το κέντρο να δουν τον Μπουντούρη. Ο Μπουντούρης προσπαθεί και κερδίζει το φάουλ, προσπάθησε να περάσει την αντίσταση του Αντούνερ. Κερδίζει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Η μπάλα πλάγια λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, το σκορ έχει γίνει 7-12. Επαναφέρει ο Παπαχρόνης για τον Μπάρλοου. Και το πρώτο καλάθι από τον Παναγιώτη Φασούλα, που βρήκε το στόχο από την κορφή της ρακέτας, είναι μια θέση από την οποία σκοράρει. Ο Φασούλας παίρνει το rebound. Ξεκινάει ο Μπουντούρης, προσπαθεί να ευνηδιάσει, έχει γρήγορη επιστροφή η Ρεάλ. Ο Μπάρλοου προσποιείται, είναι άστοχος. Και τώρα ο Αντούνεθ με τη σειρά του προσπαθεί να φτάσει γρήγορα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Τον Μπυριούκοφ, ο οποίος προσποιείται και αποφεύγει. Αλλά το rebound επιθετικό κερδίζει ο Μαρτίν για να κάνει ο Παπαχρόνης φάουλ. Εννέα 12, 15 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Μια διστακτικότητα από τον Κεν Μπάρλοου, ο οποίος έχει σκάρει δύο φορές χωρίς την... εδώ είδαμε σε επανάληψη την προσπάθεια. Και εδώ ο Αντώνιο Μαρτίν στις δύο βολές είναι εύστοχος, φτάνει στους 3 προσωπικούς πόντους, 9-13 το σκορ. Και το ριμπάνο το Φασούλας. Μπουντούρης και πάλι για το ξεκίνημα μιας νέας επίθεσης. Περσάρουν όπως επισήμανε ο κ. Κουμπουτζόγλου αρκετά μακριά η περιφερειακή της Ρεάλ. Ένας εναντίον ενός Πρέλεβιτς με τον Μπυριούκοφ, άστοχο το σουτ. Ο Αντούνεφ στην επίθεση ξεφεύγει από τον Μπουντούρη και τον Φασούλα και με αυτό το αριστερό lay-up προσθέτει 2 πόντους για την ομάδα του και το σκορ γίνεται 9-15. Πάω κρεά λοιπόν στον 26ο τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, 9-15, υπολείπονται 14 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ο Πρέλεβιτς για τον Παπαχρόνη, Μπουντούρης για τον Μπάρλου. Επιχειρήσει 3 πόντων ο Μπουντούρης και είναι εύστοχος ο νεαρός Νίκος Μπουντούρης. Το σκορ γίνεται 12-15. Ρίκι Μπράουν κλέβει προς στιγμή ο Παπαχρόνης, τρέχει να πάρει την μπάλα, δείχνει όμως ο Ζόραν Κρπάτς κατοχή για την ομάδα της Ρεάλ. Βλέπετε στους οθόνες σας, 12-15 το σκορ, πάω Κρεάλ. Αντούνεφ και φάουλ επάνω στον Σίμψον από τον Κεν Μπάρλο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Κεν Μπάρλο. Ο ΠΑΟΚ έχει 5 φάουλ, η Ρεάλ 3. Στα αυτά τα 14 λεπτά, στα 6 λεπτά παιχνιδιού, απομένουν 14 λεπτά. Ο Σίμψον με τον Παπαχρόνη αντίπαλο. Πήρε πάρα πολύ ωραία την εσωτερική και μπροστά από τον Φασούλα ο Σίμψον σημείωσε άλλους 2 πόντους. 12-17, ο Πρέλεβιτς τώρα στην αρχή της επίθεσης του ΠΑΟΚ με τον Μπυριούκοφ αντίπαλο. Μπουντούρης
και φάουλ του Μαρτίν. Φάουλ του Μαρτίν που στηρίζει ο Ζεμπάτ. Και από πλάγια η μπάλα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένα, θα λέγατε κύριε Κουμουτζόμπη, υπάρχει μια νευρικότητα από πλευρά ΠΑΟΚ στην επίθεση. Και από τη Ρεάλ θα το διαπίστωνα το ίδιο πράγμα. Είναι φυσικό, είναι ένα τελικό, έχει 6 λεπτά που άρχισε, ίσως δεν πρέπει να ανοίξουν ομάδες. Γιατί βλέπετε και η Ρεάλ δεν έχει τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Παρακολουθήσαμε ένα έξοχο καλάθι με κάρφωμα του Παναγιώτη Φασούλα, που ξεσηκώνει και πάλι τους φίλους του ΠΑΟΚ. 14-17 το σκορ, ο Μπυριούκος επιχειρεί ένα μακρινό σουτ, ο Μπουτούρης με τη βοήθεια του Φασούλα στο rebound. Δεν έχουν γίνει καθόλου ευνηδιασμοί και από τις δύο ομάδες, κάτι δηλαδή που έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή και οι δύο προπονητές, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς και ο Κλίφορντ Νιούκ. Και η πρώτη αλλαγή από πλευράς ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει στον αγώνα ο Νίκος Σταυρόπουλος. Ο Πρέλεβιτς με αντίπαλο τον Μπυριούκοφ κερδίζει ένα φάουλ από τον αντίπαλό του και έχουμε την πρώτη αλλαγή από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς που θέση του Παπαθρόνη περνάει ο Νίκος Σταυρόπουλος. Υπολείπονται 12 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, 14-17 το σκορ. Θα θέλατε κάτι κύριε Κουμουτζόγλου να επισημάνετε? Ναι, φαντάζομαι ότι αυτή η αλλαγή θα έχει σαν συνέπεια και την αλλαγή της άμυνας του ΠΑΟΚ, δηλαδή να αλλάξουν τα man to man, γιατί ο Σίμψον φάνηκε πολύ πιο γρήγορος από τον Παπαχρόνη και ήταν πρόβλημα αυτό για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε αν αυτό είναι ένα γεγονός. Μάλιστα. Θα δούμε τώρα ποιος θα μαρκάρει τον Σίμψον. 12 λεπτά λοιπόν και 46 δευτερόλεπτα, 14-17 ΠΑΟΚ Ρεάλ στον 26ο τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Ο Νίκος Σταυρόπουλος λοιπόν τώρα στην ρόλο του playmaker. Μπουτούρης και πάλι Σταυρόπουλος. Ένα screen ανάμεσα από τον Φασούλα και τον Μπάρλο. Ο Μπουτούρης πήρε την μπάλα και επιθετικό φάουλ στον Νίκο Μπουτούρη από τον Ζόραν Γκρμπάτ. Έκτο φάουλ λοιπόν του ΠΑΟΚ στα 7,5 περίπου λεπτά παιχνιδιού, 12 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα υπολείπονται για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ είναι 14-17 και 5 τα φάουλ για τη Ρεάλ. Ήδη φαίνεται ο Μπουτούρης που έχει πάει κοντά στο Σίμψον, γιατί ο Σίμψον είχε πετύχει 2 τρίποντα και ένα καλάθι με drive. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπουτούρης θα προσπαθήσει να του κόψει την δραστηριότητα από την περιφέρεια. Μάλιστα. Λογικά η Ρεάλ πρέπει να βάλει το Σίμψον μέσα, αλλά να δούμε αν θα το καταφέρει. Μάλιστα. Α, λοιπόν που ο Μπουτούρης είναι ο παίκτης του μαρκάρει το Σίμψον, έκλεψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και γρήγορα με τον Πρέλεβιτς σε μια και σφυρίζει βήματα ο Ζεμπάτς. Φοβήθηκε την αντίδραση του Ρίγκι Μπράουν ο Πάνε Πρέλεβιτς. Θα λέγαμε ότι έχασε την ισορροπία του στην προσπάθειά του να προσποιηθεί και στον Ρίγκι Μπράουν και γι' αυτό έκανε βήματα. 14-17. Δεν σταματούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να ενθαρρύνουν τους παίκτες των κυπελούχων Ευρώπης του ΠΑΟΚ. Στη νέα τους αυτή προσπάθεια. Το rebound από τον Φασούλα. Σταυρόπουλος. Έφτασε γρήγορα στην επίθεση. Τον έκλεισαν δύο παίκτες. Μπουτούρης και πάλι Σταυρόπουλος. Ο Σίμψον είναι εκείνος που μαρκάρει τον Σταυρόπουλο. Προσπίτει ο Σταυρόπουλος η μπάλα στον Φασούλα. Και είναι έξοχος ο Παναγιώτης Φασούλας στη δεύτερη αυτή προσπάθειά του. Φτάνει στους 6 πόντους. Στον ένα πόντο η διαφορά 16-17. Πάω Κρεάλ. 11 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιζώνου. Ο Πράλεβιτς επάνω στον Αντούνεφ. Ο Σταυρόπουλος στον Πυριούκοφ. Να ο Μπουντούρης που βγαίνει πάνω στον Σίμψον. Μαρτίν για τον Μπυριούκοφ. Αντούνερ προσπαθεί να κοφεί με στην άμυνα, κερδίζει φάουλ, δεν μετράει το καλάθι σαφώς όπως σφυρίζει ο Γκρμπάτ. Και φάουλ του Πρέλεβιτς. Όχι, έχει δώσει άλλον βήματα. Στην προσπάθεια του Αντούνες, ο Γκρμπάτ δεν έγινε η κατοχή, δόθηκε στην ομάδα του ΠΑΟΚ, κατοχή της μπάλας. Ο Σταυρόπουλος τώρα προσπαθεί να βρει τον Φασούλα, έξοχα η πάσα στον Μπάρλο που για άλλη μια φορά είναι άστοχος. Το rebound πήρε ο Μπιλιούκοφ και τώρα ξεκινάει ο Αντούνες μια καινούργια επίθεση για τη Ρεάλ.
16-17 το σκορ, 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Για το Ρίκι Μπράουν η πάσα έκλεισε πάνω το Φασούλας και πάλι στο Ρίκι Μπράουν. Και βήματα ναι, έκλεισε πολύ δυνατά ο Μπάρλοου, έτσι αναγκάστηκε ο Ρίκι Μπράουν να βγει αρκετά έξω από το καλάθι και στην προσπάθειά του να φτάσει σε θέση που να βλέπει το ταμπλό, έκανε βήματα. Σταυρόπουλος, πιστεύω ότι ακούτε αγαπητοί τηλεθεατές, τους φίλους του ΠΑΟΚ που πραγματικά δεν έχουν σταματήσει ούτε δευτερόλεπτο. Ο Πρέλεβιτς κερδίζει ένα φάουλ από τον Μπυριούκοφ, πιστεύω θα είναι δύο βολές. Ναι, είναι δύο βολές όπως φυρίζει ο Ζόραν Κρμπάτς. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη το φάουλ που κέρδισε ο Πάνε Πρέλεβιτς από τον Μπυριούκοφ, ο οποίος έκανε έτσι το δεύτερο του φάουλ. Στις δύο βολές ο Πάνε Πρέλεβιτς που είναι πάρα πολύ εύστοχος από την γραμμή των φάουλ. Κύριε Κιμουρτζόγλου, δεν φαίνεται τίποτα που να άλλαξε αυτή τη στιγμή εκτός από την αλλαγή της άμυνας του ΠΑΟΚ στιγμή. Και ίσως το καλό είναι ότι δεν έχει μπει κάτω από το καλάθι ο Σίμψον. Όχι, είναι. Ναι, μέχρι στιγμής η Ρεάλ δεν δείχνει τέτοια διάθεση. Και δεύτερον, πιστεύω ότι θα έχει και λίγο πρόβλημα η Ρεάλ στην άμυνα αν ο Σταυρόπουλος αποφασίσει να δοκιμάσει το σουτ. Γιατί βλέπετε ο Σίμψον κάθεται μέσα, ίσως δεν υπολογίζουν πάρα πολύ την ευστοχία του Σταυρόπουλου. Η πρώτη βολή του Πάνε Πρέλεβιτς ήταν άστοχη. Όπως και η δεύτερη, το σκορ παραμένει 16-17, είναι κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει ο Πάνε Πρέλεβιτς. Ο Τούσαν Ιφκοβιτς δεν τον διάθεσε, τον χειροκρότησε παρά την αποτυχία του στις δύο βολές. Ο Αντούνεφ επιχείρησε σουτ 3 πόντων, ο Σταυρόπουλος στο rebound. Κουντούρης. Χαρακτηριστικό και πάλι τονίζω ότι δεν έχουν γίνει ευνηδιασμοί από καμία από τις δύο ομάδες. Σταυρόπουλος, το screen του Φασούλα. Στο επιθετικό rebound το Μπουντούρης για τον Μπάρλο η μπάλα. Και πάλι Σταυρόπουλος. Μπουντούρης, βγαίνει ο Πρέλεβιτς από το screen του Μπάρλο. Αστοχή από το τρίποντο που επιχείρησε. Αντούνεθ. Για τον Σίμψον, βγήκε πάνω του γρήγορα ο Σταυρόπουλος. Θα δούμε, σφύριξε φάουλ. Δύο βολές από τον Φιλίπ Μαϊλαπιό. Εδώ τον βλέπουμε τον διαιτητή, τον Γάλλο διαιτητή, τον δεύτερο διαιτητή. Δύο βολές λοιπόν για τον Σίμψον στην ενέργεια του Μπουντούρη που τον ακούμπησε στη μέση την ώρα που προσπαθούσε να κάνει σούτ. Ο Σίμψον ευστοχή. Το σκορ γίνεται 16-18, 9 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Τρεις βολές ήταν έξω από την γραμμή των 6-25. Η τελευταία βολή. Στους 12 προσωπικούς πόντους ο Σίμψον. Το σκορ 16-19. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούν τα ποσοστά των στα σουτ των παικτών του ΠΑΟΚ που μέχρι τώρα θα λέγαμε ότι είναι άστοχοι όπως εδώ ο Τάρλοου για να κερδίσει μετά από την προσπάθεια του να κερδίσει το επιθετικό rebound ο Φασούλας την μπάλα η ομάδα του ΠΑΟΚ και να παίξει από πλάγια. 16-19, 8-54 ΠΑΟΚ Ρεάλ. Στην επαναφορά ο Μπουντούρης, ο Σταυρόπουλος τον Μπουντούρη πιέζει αρκετά ο Αντούνεφ για να μην δοθεί πολύς χρόνος τον playmaker του ΠΑΟΚ για την επίθεση. Φασούλας και είναι και πάλι εύστοχος. Έξοχος ο Παναγιώτης Φασούλας. 18-19. Αντούνες για τον Μπυριούκο. Αντούνες για τον Μαρτίν. Το σταματάει έξοχα ο Παναγιώτης Φασούλας. Και πάλι μπάλα όμως από ατυχία στα χέρια των παίκτων της Ρεάλ του Αντούνες. Με τον Ρίκι Μπράουν η επίθεση αυτή το rebound ο Φασούλας κάνει ένα έξοχο παιχνίδι. Κερδίζει rebound, σκοράρει και η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Σταυρόπουλου που ενέπισε κάπως δεδιασμένα, Αντούνεφ για τον Μαρτίν που επιχειρεί τρίποντο. Το rebound το Ρίκι Μπράουν. Θα δούμε πού σφύριξε το φάουλ τώρα ο Μαϊλαπιό. Είναι στον Σταυρόπουλο.
Ναι, είναι στο Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν 8 λεπτά που υπολείπονται για το τέλος του ημιχρόνου, 18-19. Στο φάουλ ο Ρίκι Μπράουν, που έχει αγωνιστεί 4 χρόνια στο NBA, στους Golden State Warriors και στους Atlanta Hawks. Παρόλο ότι είναι μπροστά η Real, ένα αξιοσημείωτο και θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει κερδίσει κατά κράτος μέχρι στιγμής 30 rebounds, επιθετικά και αμυντικά. Αυτό είναι πολύ θετικό, λίγο να ανεβάσει τα ποσοστά του στα σούτ, νομίζω ότι θα είναι πολύ καλά για την ομάδα την ελληνική. Πολύ ωραία λοιπόν, 18-21, 7:50 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Σταυρόπουλος με αντίπαλο τον Σίμψον, Μπουντούρης που πήρε από τον Φρέλεβιτς, Μπάρλο για άλλη μια φορά και φάουλ από τον Λιορέντε που αντικατέστησε τον Αντούνεφ. Ενώ βγαίνει και ο Αντώνιο Μαρτίν για να πάρει τη θέση του ο Ρωμάη, που είναι στο ίδιο ύψος με τον Παναγιώτη Φασούλα, είναι 2 μέτρα και 13 εκατοστά. Ο Μπουντούρης επαναφέρει στον Σταυρόπουλο, 18-21. Σταυρόπουλος κλείστηκε για τον Φασούλα, τώρα επιχειρήσει σου 3 πόντων. Το επιθετικό rebound ο Φράλεβιτς. Βγάζει για τον Φασούλα. Που για άλλη μια φορά είναι εύστοχος και κερδίζει και φάουλ στην προσπάθειά του αυτή. Εικονιστεί έλα ενθουσιασμού στους φίλους του ΠΑΟΚ. 20-21, έχει βάλει 10 πόντους ο Παναγιώτης Φασούλας μέχρι στιγμής. Και η επισήμανση του κ. Κιμποτζόγλου είναι, και το παρήγορο στοιχείο είναι ότι πράγματι έχει κερδίσει πάρα πολλά rebound, έχει κερδίσει κατά κράτος τη Real και στην, έχει πάρει πάρα πολλά επιθετικά και στην άμυνα έχει πάρει σχεδόν όλα τα αμυντικά. Ο Λιορέντε τώρα στην αρχή της επιθέσεως της Real για τον Μπράουν. Σίμψον Νάτος που πήγε κάτω από το καλάθι έχοντας διαφορά ύψους. Το rebound πήρε ο ξεχασμένος Ρωμάη, σημείωσε 2 πόντους και το σκορ έγινε 20-23. Πιστεύω ότι η είσοδο του Ρωμά είχε αυτόν ακριβώς τον σκοπό, να δυσκολέψει τους στόχους του ΠΑΟΚ στα rebound, γιατί είναι και όγκος και ψηλός και... Ένα κάρφωμα όμως του Κένεθ Μπάρλου. Είναι οι δύο πρώτοι πόντοι του Αμερικανού του ΠΑΟΚ που έχει συνηθίσει από τελικούς και θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο μας ταινίζει η νευρικότητά τους αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Ρίκι Μπράουν σκοράρει με τη σειρά του. Το σκορ γίνεται 22-25, 6,5 λεπτά πριν από το τέλος. Χαρακτηριστικό, δεν έχουν πάρει time out και οι δύο προπονητές μέχρι στιγμής. Σταυρόπουλος για τον Φασούλα. Ο Ρωμάη τον σπρώχνει με το σώμα του, είναι το πρώτο άστοχο θα λέγαμε, μάλλον ένα άστοχο σουτ του Φασούλα. Λιορέντε που προσπαθεί να ευνηδιάσει για τον Σίμψον η μπάλα. Σταυρόπουλος του κάνει φάουλ και τώρα θα έχουμε μία στις μία βολές, μια και έχουν φτάσει στα 8 φάουλ και οι δύο ομάδες. Είναι ο Νίκος Σταυρόπουλος και έχουμε το πρώτο time out. Και πάλι στο γήπεδο της Νάντα, όπου ο Σίμψον ετοιμάζεται να εκτελέσει τις μία σε μία βολές που κέρδισε από το φάουλ του Νίκου Σταυρόπουλου. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Κάνει στους 13 προσωπικούς πόντους, το σκορ γίνεται 22-26. Εδώ ο Μαρκ Σίμψον. Άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, μάλλον μια περίοδο αγωνίστηκε στο ΠΑΟΚ. Εύστοχος και αυτή τη βολή. Το σκορ 22-27. Σταυρόπουλος. Ενώ έχει μπει μέσα στην πετάρα της Ρεάλ και ο Καργκόλ, αντικαθιστώντας τον Μπυριούκοφ. Μπάρλοου από κάπως μακρινή απόσταση. Ο Καργκόλ στο rebound. Και ο Λιορέντε για τον Σίμψον που γρήγορα σουτάρει για 3 πόντους. Το ριμπάνω το Σταυρόπουλος. Κάπως πιο γρήγορα το παιχνίδι που επιχειρείται και από τις δύο ομάδες. Ο Μπουντούρης στην προσπάθεια του σουτ των 3 πόντων. Ο Ρωμάης στο rebound. Έχει τον Λιορέντε αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Μόλις και πέρασε στα, ενώ υπολείπον το 22 δευτερόλεπτα, πέρασε το κέντρο του γηπέδου ο Λιορέντε. Δηλαδή όλοι αδύνατοι να συμπεριθούν 10 δευτερόλεπτα. Η πάσα για τον Ρίκι Μπράουν
αλλά όπως λέει ο Μαϊλαμπιό, ο Μπουντούρη σταμάτησε την μπάλα και με το πόδι και έτσι ανανεώνει τον χρόνο της επίθεσης της Ρεάλ. 5-13, 22-27. Να εδώ σε επανάληψη η προσπάθεια του Μπουντούρη να σταματήσει την πάσα προς τον Μπράουν. Ο Μπράουν που ζητάρει τώρα στο rebound ο Μπάρλοου. Μπουντούρη για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος με αντίπαλο τον Καργκόλ. Σταυρόπουλος για τον Πρέλεβιτς που τώρα έχει βγει πάνω τον Σίμψον. Μπάρλοου, Μπουντούρης για τον Φασούλα και φάουλ του Ρωμάη. Διαμαρτύρεται τον Ρωμάη για τον φάουλ που του σφύριξε ο Ζόραν Γκρμπάτσο. Και τώρα θα είναι στις μία σημεία βολές ο Παναγιώτης Φασούλας. Κάπως μικρό το σκορ δεν είναι και Κυπουτσόγλου. Δηλαδή... Ναι, αυτό είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ που καταφέρνει και κρατάει εκεί πέρα το σκορ. Πράγματι κάνει καλή δουλειά στην άμυνα. Τώρα το μόνο στοιχείο που πρέπει να βελτιώσει είναι λίγο την επίθεση για να είναι όλα θετικά. Η Ρεάλ λοιπόν στην επίθεση με τον Λιορέντε, για τον Σίμψον που εξακολουθεί να μαρκάρει ο Μπουτούρη. Ο Ρωμάη και επιθετικό φάουλ επάνω στον Καργκόλ που προσπάθησε να βγάλει ένα screen για τον Ρίκι Μπράουν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν από πλάγια με τον Μπουντούρη, μια και υπήρχε η κατοχή της μπάλας από τους παίκτες της Ρεάλ. Δεν έχουν μια σημεία βολές. Ο Καργκόλ αρκετά μακριά μαρκάρει τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Πρέλεβιτς και πάλι Σταυρόπουλος. Για τον Μπάρλοου. Κοιτάξτε τις μάχες που γίνονται Ρωμάη και Φασούλα. Εκεί πέρα γίνονται μερικές μάχες πραγματικά. Ο Μπάρλοου κέρδισε το επιθετικό rebound. Πράγματι ο Ρωμάη με τον Φασούλα δίνουν πάρα πολύ δυνατές μάχες στην προσπάθειά τους. Ο ένας να πάρει την καλύτερη επιθετική θέση αλλά και ο άλλος να τον εμποδίσει. Ο Μπουντούρης τώρα για τον Φασούλα που έκανε ένα αρκετά άτσαλο σουτ. Ο Ρωμάη νομίζω τον σπρώχνει με το σώμα. Ο Σίμψον για τον Μπράουν, πηγαίνει πάνω τον Μπάρλοου. Ο Μπράουν είναι εύστοχος σε αυτή την προσπάθεια. Και το σκορ γίνεται 22-29. Στους 7 πόντους η διαφορά, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη που έχει πάρει η Ρεάλ από τον ΠΑΟΚ. Προηγείται από την αρχή του παιχνιδιού. Σταυρόπουλος έβγαλε πάνω του τον Καργκόλ. Και πάλι εύστοχος ο Μπάρλοου. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά του και ενώ οι προσπάθειες του έχουν γίνει από πάρα πολύ κοντά. Να δούμε για ποιος έκανε το φάουλ. Είναι ο Νίκος Σταυρόπουλος και έχουμε ένα δεύτερο time out. Εδώ ο Λιορέντε που ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή είναι εύστοχος. Πριν από το από την εκτέλεση αυτή των βολών από τον Λιορέντε είχαμε ένα στατιστικό στοιχείο και στη δεύτερη βολή το σκορ γίνεται 22-31 ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 8 επιθετικά rebound εναντί 2 της Ρεάλ ενώ έχει πάρει 9 αμυντικά rebound εναντί 12 της Ρεάλ. Με την ενίσχυση του Ρωμάη λοιπόν η Ρεάλ έχει ενισχυθεί κατά από τα καλάθια. Να ο ευθυδιασμός της Ρεάλ και το κάρφωμα από τον Καργκόλ. Ο Λιορέντε έδωσε ένα γρήγορο ρυθμό στην ομάδα μετά από το rebound που κέρδισε μετά το άστοχο του ΠΑΟΚ. Το rebound που κέρδισαν οι παίκτες της Ρεάλ βγήκαν για πρώτη φορά στον ευθυδιασμό. 22-33, 11 πόντους η διαφορά. Ο Πρέλεβιτς κερδίζει το φάουλ από τον Καργκόλ. 10-10 τα φάουλ. Δύο βολές όπως φυρίζει ο Φιλίπ Μαϊλαμπιό. Και οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν εδώ σε επανάληψη το κάρφωμα του Καργκόλ στον ευθυδιασμό που επιχείρησαν οι παίκτες της Ρεάλ με τον Λιορέντε. Ο Πρέλεβιτς την πρώτη από τις δύο βολές είναι εύστοχος. 23-33 στους 10 πόντους η διαφορά, στους 4 πόντους προσωπικούς ο Πρέλεβιτς. Άστοχος και πάλι έχει μία στις 4 βολές. Τα λοιπόν που και τα ποσοστά και στα σουτ από τις βολές είναι φτωχά. Λιορέντε με αντίπαλο τον Σταυρόπουλο. Ο Μπουντούρης εξακολουθεί να είναι πάνω στο Σίμψον.
για τον Καρκόλ, με αντίπαλο τον Πρέλεβιτ, σκρίνα από τον Ρωμάη, έπεσε πάνω του Φασούλα. Τώρα έχουμε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα κατοχή. Δεν σφυρίχθηκε το κλέψιμο της μπάλας από τον Πρέλεβιτ. Απομένουν 6 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση της επίθεσης από πλευράς Ρεάλ. 4. Πόθηκε ο Λιορέντε κάτω από το καλάθι, κέρδισε φάουλ από τον Σταυρόπουλο, είναι το 4ο φάουλ του Νίκου Σταυρόπουλου. Δεν μπήκε το καλάθι του Λιορέντε. Θα έχουμε λοιπόν 2 βολές. Το σκόρ είναι 23-33, 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 4ο φάουλ λοιπόν για τον Νίκο Σταυρόπουλο. Ο Λιορέντε είναι εύστοχος, έχει 3 στις 3 βολές. Και τώρα 4 στις 4. Πλησιάζουμε να πούμε στα 2 τελευταία λεπτά, 2 και 8. Ο Σταυρόπουλος, το σκόρ είναι 23-35. Σταυρόπουλος που επιχειρεί σου 3 πόντων, είναι άστοχος, εύκολα το rebound το Σίμψον. Ο Λιορέντε σπρώχνει. Είχε φύγει μόνο το Καρκόλ στην επίθεση, τώρα ακολουθούν οι άλλοι 3 ψηλοί. Να, ένα σχήμα λοιπόν με 4 ψηλούς και έναν κοντό, η Ρεάλ. Έτσι όπως συνηθίζει να παίζει, Λιορέντε εξακολουθεί να ροκανίζει τον χρόνο. Ο Σίμψον βρίσκει για άλλη μια φορά το στόχο έξω από τα 6-25. Είναι το 3ο τρίποντο του Σίμψον και η διαφορά στους 15 πόντους. 23-38, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Ο Πρέλεβιτς ανταποδίδει το σούτ των 3 πόντων, είναι το δεύτερο του τρίποντο, φτάνει στους 7 πόντους, γρήγορα ο Σίμψον. Από πολύ μακριά, το ριμπάνω το Φασούλας και ο Σταυρόπουλος φεύγει για να αθλητιάσει την αντίπαλη άμυνα. Κάνει υπό την απειλή του Μπράουν ένα άτσαλο σουτ και αργά λέει ο Κλίφον Ντιούκ στον Λιορέντε, ενώ απομένει ένα λεπτό και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος του μικρόν. Το σκόρ είναι 26-38, στους 12 πόντους η διαφορά. Ο Σίμψον με αντίπαλο το Μπουτούρι για τον Ρίκι Μπράουν που νικάει τον Μπάρλοου, σημειώνει άλλους 2 πόντους για τη Ρεάλ. Και το σκορ έχει γίνει 26-40. 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κουντούρης για τον Πρέλεβιτς. Πέφτει πάνω του και ο Ρωμάη, αλλά και ο Σίμψον. Τώρα βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει ο Πρέλεβιτς. 28 δευτερόλεπτα, 28-40 το σκορ. Στους 12 πόντους. Αν δεν πρεσάρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, θα καταναλωθεί όλος ο χρόνος αυτή η προσπάθεια των παίκτων της Ρεάλ για να τελειώσει το ημίχρονο. 13 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημίχρονου, όλος ο χρόνος για την ομάδα της Ρεάλ. Σταυρόπουλος τώρα αποφασίζει να πρεσάρει, ο Σίμψον με τον Μπουντούρι, ο Καρκόλ έξω από τα 6-25, είναι εύστοχος, πανηγυρίζεται πολύ το καλάθι αυτό και έχουμε λήξη του ημίχρονου που βρίσκει, ήταν 2 πόντων το σουτ. Την Ρεάλ να προηγείται του ΠΑΟΚ με 14 πόντους. Το σκορ λοιπόν ΠΑΟΚ Ρεάλ 28-42. Αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ τελειώνει η περιγραφή του πρώτου μέρους του τελικού του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Γκολ που πήρε από τον Φασούλα, έγινε προηγήσει και μια επίθεση από πλευράς ΠΑΟΚ με τον Πρέλεβιτς, τον σταμάτησε ο Ρωμάη και όταν επιχειρήθηκε ο ευνηδιασμός, ο Καρκόλ εδώ που σημείωσε ένα ακόμη πόντο, έφτασε στους 6. Το σκόρ έχει γίνει 28-44, το σουτ του Καρκόλ τελικά το τέλος του ημιχρόνου ήταν τρίποντο και έχει γίνει λοιπόν το σκόρ 28-44. Ο Πρέλεβιτς σημειώνει 3 πόντους, φτάνουμε έτσι στο 31-44. Για να σφυρίξει φάουλ ο Μαϊλαπιό στον Νίκο Φιλίππου που μπήκε στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. 18 λοιπόν λεπτά και 58 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 31-44 το σκορ, εδώ σε επανάληψη το φάουλ που κέρδισε ο Σίμψον. Και οι πρώτες εντυπώσεις, ή μάλλον οι εντυπώσεις του πρώτου ημιχρόνου από τον κύριο Κιμουτζόγλου. Θεωρητικά τη διαφορά την έκανε η είσοδος του Ρωμάη και του Καργκόλ στα 4 τελευταία λεπτά που βοήθησαν στα αμυντικά rebound και κάνανε μια διαφορά υπέρ της Ρεάλ 26 στα τελευταία 4 λεπτά. Βέβαια τώρα από ό,τι βλέπουμε ο κύριος Ιβκοβιτς με την είσοδο του Φιλίππου προσπαθεί να ισορροπήσει τα ύψη και να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του ΠΑΟΚ και ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει αυτή η τακτική και η προσπάθεια.
Ο Μπουτούρης λοιπόν που προσπαθεί και βρίσκει τον Πασούλα για να κερδίσει ο Πασούλας φάουλ από τον Ρωμάη. Είναι το τρίτο φάουλ του Ρωμάη. Η μπάλα πλάγια για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ρεάλ 18 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. 33-46 μετά τις δύο εύστοχες βολές του Σίμψον. Και πάλι ο Πράλεβιτς βρίσκει τον στόχο έξω από τα 6 και 25. 34-46, 12 πόντους η διαφορά. Κλέβει και γρήγορα βγαίνει στο εμβιδιασμό ο Πρέλεβιτς, βρίσκει τον Φιλίππο, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το καλάθι για να χάσει έτσι την ευκαιρία να σημειώσει 2 πόντους για τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια επέμπεσε και σε επιθετικό φάουλ. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη να κλείσει τη διαφορά στα επόμενα 2-3-4 λεπτά εάν θέλει να ελπίζει και να είναι μέσα στο παιχνίδι, και πρέπει να βγει προς τα έξω λίγο να πιέσει για να προσπαθήσει να πετύχει αυτό το πράγμα. Η Ρεάλ λοιπόν στην επίθεση με τον Σίμψον, επάνω του ο Φιλίππου, έκοψε έξω ο Φασούλας, ο Φιλίππου το rebound. Μπουτούρης αφήνει για τον Πρέλεβιτς, αυτός για τον Φιλίππου, προσπεί τον Φιλίππου και βγάζει και πάλι για τον Πρέλεβιτς. Φασούλας που σουτάρει και είναι για άλλη μια φορά εύστοχος. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι από τον Παναγιώτη Φασούλα. Στους 12 πόντους, 36-46, 10 πόντους. 10 πόντους η διαφορά του ΠΑΟΚ από τη Ρεάλ Μαδρίτη. Και οι φίλοι του ΠΑΟΚ με τα σφυρίγματα τους προσπαθούν να αποφαρύνουν τους παίκτες της Ρεάλ, τις προσπάθειές τους, τις επιθετικές. Καρκόλ, πατώντας τη γραμμή. Το rebound το πρέλεβες εύκολα. Κερδίζει φάουλ από τον Ρωμάη που είναι το τέταρτο. Να λοιπόν που πιστεύω ότι θα χαμηλώσει τώρα το σχήμα της Ρεάλ που εξακολουθεί να παίζει με 4 ψηλούς. Είδαμε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ το τραγούδι τους στο γήπεδο της Νάντ. Φασούλας ήταν άτυχος αυτή τη φορά, ήταν πάρα πολύ ωραίο το σούτ. Λιορέντε 36-46 το σκορ, 17 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα για τον Καρκόλ. Σίμψον έπεσε πάνω στο Φασούλα, το σταμάτησε. Συμματάρης ο Αμερικάνος, σημείωσε άλλους 2 πόντους, έχει φτάσει στους 21 πόντους ο Μαρκ Σίμψον από τους 48 που έχει σημειώσει η Ρεάλ. Μπουντούρη βγαίνει ο Φασούλας να το σκρινάρει. Ο Φιλίππου αποφασίζει να σουτάρει εύκολα στο rebound το Ρίκι Μπράουν, δεν διεκδικήθηκε μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Από τον Λιορέντε στον Καρκόλ που αποφεύγει τον Φασούλα, πέφτει πάνω στον Φιλίππου που είχε στηθεί πάρα πολύ σωστά. Και ο Πρέλεβιτς, όπως δείχνει ο Γκρμπάτς, διώχνει την μπάλα με τα πόδια για να δοθεί υπέρ της Ρεάλ. Αλλαγή λοιπόν από πλευράς Ρεάλ με τον Μαρτίν να παίρνει τη θέση του Ρωμάη. 36-48. Ο Μπράουν για τον Λιορέντε. Μαρτίν. Μπράουν κλέβει την μπάλα ο Πρέλεβιτς. Προσπαθεί να ξεπεράσει την πίεση του Λιορέντε. Και κερδίζει φάουλ από τον Λιορέντε. Κάτι που δεν δέχεται ο playmaker του Ρεάλ. Και δύο σούτ για τον Πάνε Πρέλεβιτς. Δεύτερο φάουλ του Λιορέντε και ο Πάνε Πρέλεβιτς που έχει σημειώσει 15 πόντους με 4 τρίποντα. Είναι εύστοχος σε αυτήν την βολή. Mm-hmm. 37-48 το σκορ, εδώ ο Πάνε Πρέλεβιτς και 38-48. Τον Μπράουν από τον Λιορέντε. Καρκόλ που βγάζει και πάλι για τον Λιορέντε. Από τη χάνη ο Πρέλεβιτς να κλέψει. Μαρτίν και τώρα Σίμψον από πολύ μακριά. Και είναι εκνευριστική η ευστοχία του Σίμψον που φτάνει στους 24 πόντους
και αυτός έχει σημειώσει 4 τρίποντα, σούτα πολύ μακριά και πάλι το σκορ η διαφορά στους 13 πόντους, 38-51. Από τον Μπουντούρη στον Φιλίππου, Μπρόλεβιτς που βρίσκει και αυτός τον στόχο έξω από τα 6-25. Στους 20 πόντους ο Πάνε Μπρόλεβιτς. 41-51, έχει βελτιωθεί το θέμα του αγώνα. Παίζουν κάπως πιο ελεύθερα και προσπαθούν να παίξουν πιο γρήγορα και οι δύο ομάδες. Καργόλ χάρη την μπάλα στην παρέμβαση του Μπουντούρη. Εδώ ήταν η ομάδα του ΠΑΟΚ, κατέληξε στον Μαρτίν. Ο Φιλίππου πήδηξε μπροστά από τον Ρίκι Μπράουν. Ο Φασούλας σπρώχθηκε όπως δείχνει από τον Καργόλ και έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Δύο αλλαγές από πλευράς Ρεάλ. Ο Κλίφορντ Ντιούκ βάζει τον Μπυριούκοφ και τον Αντούνεφ για να ξεκουράσει τους Καργόλ και Λιορέντε. Και κύριε, για να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού, γιατί ο ΠΑΟΚ άρχισε να ασκεί πίεση και η Ρεάλ βλέπετε ότι τα τελευταία δύο λεπτά από σύμπτωση έχει την μπάλα και σκοράρει, όπως το μακρινό τρίποντο του σύμπτωση. Ο Μαρτίν στην επίθεση και περνώντας την πίεση του Φασούλα, ο οποίος τελικά τον σταματάει και φάουλ! Και θα μπορούσε να δοθεί, θα έλεγε κανείς και ευγεμένο, εκνευρισμένος ο Μαρτίν, έπεσε πάνω στον Φασούλα και με κάπως άγρια κίνηση έβγαλε την μπάλα από τα χέρια του Φασούλα για να δοθεί απλά κατοχή της μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και φάουλ στον Μαρτίν. Ο Μπουντούρης βρίσκει τον Μπρόλεβιτς που σουτάρει πάρα πολύ γρήγορα για 3 πόντους. Στο rebound ο Μαρτίν. Ο Αντούνες για τον Μπυριούκοφ. Έχει βγει τώρα ο Μπάρλο από την αρχή του ημιχρόνου βέβαια και μαρκάρει τον Σίμψον. Ο Αντούνες για τον Μπράουν. Κλέβει ο Φιλίππου προς στιγμήν. Έξω η μπάλα από τον Αντούνεφ για τον Σίμψον. Αντούνεφ. Και η μπάλα στα χέρια του Φιλίππου. Μπουντούρης. 41-51. Ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα που προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να μικρύνει τη διαφορά. Από τον Μπουντούρη στον Φασούλα. Μπρόλεβιτς που παίρνει το σκρίν από τον Φιλίππου. Φασούλα που σουτάρει από αρκετά μακριά και είναι εύστοχος. Ο Παναγιώτης Φασούλας, αγαπητοί τηλεθεατές, πραγματοποιεί μια εκπληκτική εμφάνιση. Έχει φορτώσει με 4 φάουλ τον Ρωμάη, έχει σημειώσει 14 πόντους. Ο Μπουντούρης κλέβει, προσπαθεί να ευνηδιάσει για τον Μπρόλεβιτς που ξεπερνάει την αντίσταση του Μπυριούκοφ. Προσπαθεί εκτός ισορροπίας να δώσει την μπάλα στον Μπάρλο και η Ρεάλ βρήκε την ευκαιρία έτσι να πάρει την μπάλα. Βιάστηκε και ο Μπρόλεβιτς. Αντούνεφ. Για τον Μπυριούκοφ, ο Σίμψον βγήκε από το σκριν του Μαρτίν. Φασούλας κοντά στον Μαρτίν και με αυτό το ραβερτέ ο Μαρτίν σημειώνει 2 πόντους για τη Ρεάλ. Στους 10 πόντους και πάλι διαφορά, ενώ απομένουν 13 λεπτά παιχνιδιού, 43-53. Μπάρλο που σουτάρει από πολύ μακριά και είναι εύστοχος. Τρίποντο λοιπόν από τον Κένεθ Μπάρλο που φτάνει στους 5 πόντους, 2 μόνο πόντους και σημειώσει το πρώτο ημίχρονο, στους 7 πόντους η διαφορά. 46-53 και οι εξέδρες του γηπέδου της Νάντ παίρνουν φωτιά από τις εκδηλώσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Ο Φιλίππου υπέπεσε σε φάουλ επί του Ρίκι Μπράουν. Είναι το τρίτο φάουλ του Νίκου Φιλίππου. Το λίγο αυτό χρονικό διάστημα που αγωνίζεται, 12 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και ο Ρίκι Μπράουν έτοιμος για τις δύο βολές. Είναι εύστοχος ο Αμερικανός, στους 11 πόντους. 46-54 έγινε το σκορ και τώρα 46-55. Μπουντούρης. Για τον Μπάρλο και πάλι Μπουντούρης. Για τον Φασούλα η μπάλα. Και αυτή τη φορά βρίσκει το στόχο. Δεν σταματιέται ο Παναγιώτης Φασούλας.
προσπαθούν με το σώμα τους και ο Ρωμάη και ο Μαρτίν να τον βγάλουν εκτός ισορροπίας. Έγινε ένα φάουλ εδώ από τον Μπουντούρη, η μπάλα πλάγια. Είναι το τρίτο φάουλ του Νίκου Μπουντούρη, αρκετά φορτωμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ με φάουλ. Πλάγια η μπάλα, 48-55 το σκορ και πάλι στους 7 πόντους η διαφορά. Μαρτίν και το rebound από τον Πυριούκοφ ανάμεσα από 4 παίκτες του ΠΑΟΚ και σφυρίζει τζάμπολ ο Μαϊλαμπιό, ο Φιλίπ Μαϊλαμπιό, ο Γάλλος διαιτητής. Οι παίκτες της Ρεάλ ζητούν, ζητούν να δοθεί φάουλ στον Πυριούκοφ που στάθηκε τυχερός θα λέγαμε μετά από το άστοχο σουτ και έχουμε ένα time out. Έτοιμοι λοιπόν να ξαναρχίσει ο αγώνας με τον τζάμπολ που θα διεκδικήσουν την μπάλα ο Κεν Μπάρλο και ο Πυριούκοφ. Παρέλθω να σας πω αγαπητοί τηλεθεατές ότι τον αγώνα παρακολουθούν ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας, ο Στέλιος Φακιανάκης. Ο Φρέλεβιτς στάθηκε άτυχος, πήρε φάουλ από τον Αντούνεφ. Θα μπορούσε να έχει κάνει το καλάθι, νομίζω ότι σήκωσε το κεφάλι του για να κάνει το καλάθι κάπως αργά όταν βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει κερδίσει δύο βολές και έχει μπουρτζόλου. Θα έλεγα κάτι παράδοξο τώρα που όποιοι δεν είναι στο γήπεδο δεν μπορούν να το καταλάβουν. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο ότι έχει σταματήσει η επιθετική δραστηριότητα της Real. Βέβαια σε ένα ποσοστό οφείλεται στο σχήμα με τρεις φίλους που παίζει ο ΠΑΟΚ, αλλά και σε ένα ποσοστό οφείλεται στον κόσμο που είναι πίσω ακριβώς από το καλάθι όπου επιτίθεται η Real, ο οποίος κόσμος με τις τόσες φωνές αποπροσανατολίζει την επιθετική σκέψη των παιχτών της Real. Λοιπόν, και έτσι έχουμε τη Real να έχει πετύχει μόνο 12 πόντους στα 9 λεπτά που παίζουμε το παιχνίδι. Να λοιπόν με όπτος παίκτης του ΠΑΟΚ, το σκορ έγινε 50-55, 11,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, στους 5 πόντους η διαφορά που είχε φτάσει στο πρώτο ημίχρονο και στους 15 πόντους. Και με την προσπάθεια αυτή των παίκτων του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και με την συμπαράσταση των φίλων του, κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους 5 πόντους. Βλέπουν την μπάλα ο Φιλίππου για τον Πρέλεβιτ. Κουντούρης και ξεκινάει μια επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας. 50-55, 5-5 τα φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Γίνονται πάσες κάτω από τα καλάθια για να κερδιστεί η μπάλα. Από τον Φιλίππου η μπάλα στον Πρέλεβιτ. Και το rebound από τον Μπράουν. Προσπάθησε να πάρει φάουλ ο Πρέλεβιτ. Αντούνας, τον σταμάτησε ο Μπουντούρης, Πυριούκοφ, που δεν έχει σημειώσει πόντο ο Πυριούκοφ στον αγώνα. Τίμσον για τον Μπράουν, τον κλείνει ο Φασούλας, αναγκάζεται να βγάλει και πάλι την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα από το κλείσιμο αυτό που έκαναν ο Φασούλας αρχικά και ο Μπάρλο στη συνέχεια επάνω στον Ρίκι Μπράουν. Έτσι άργησε να δώσει την πάσα, βρίσκαν 3 δευτερόλεπτα. 10,5 λεπτά, 10:37 ο χρόνος που απομένει για το τέλος του αγώνα. Η μπάλα από τον Πρέλεβιτ στον Μπουντούρη. Βγαίνει ο Πυριούκοφ να μαρκάρει τον Μπουντούρη και ο Αντούνεφ συνεχίζει να μαρκάρει τον Πρέλεβιτ. Φάουλ επιθετικό σε ποιον? Στον Φιλίππου. Και είναι το τέταρτο φάουλ του Νίκου Φιλίππου. Μάλιστα. 50-55 και τέταρτο φάουλ του Νίκου Φιλίππου προσπαθώντας να κάνει screen. Οι διαιτητές χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή του Φιλίππου σαν φάουλ και έτσι τώρα ψηφιώθηκε το τέταρτο φάουλ του Νίκου Φιλίππου. Έξοχο σταμάτημα του Φασούλα και φάουλ του Μαρτίν που εκνευρισμένος απλά προσπάθησε να χτυπήσει θα λέγαμε τον Παναγιώτη Φασούλα. 6-6 τα φάουλ. Τρίτο φάουλ του Μαρτίν και επαναφορά της μπάλας από τον Πρέλεβιτς στον Κουντούρη. Κουντούρης. Εξακολουθεί να τριπλάρει. Κάποια στατικότητα από πλευράς των παίκτων του ΠΑΟΚ σε αυτή την επίθεση. Απομένουν 8 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση της επίθεσης από τον ΠΑΟΚ. Ο Πρέλεβιτς
Χώθηκε κάτω το καλάθι και έκανε βήματα. Όταν προσπάθησε να σταματήσει εκεί και πάνω το Ρίκι Μπράουν για να δώσει βοήθεια στον Αντούνεθ. Να, άλλη μια χαμένη λοιπόν επίθεση. 50-55 και 9,5 λεπτά. 9:35 ο χρόνος που απομένει για το τέλος του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα τελευταία 3 λεπτά που παίζει ζώνη και θεωρώ ότι ο σκοπός του ΠΑΟΚ είναι να κρατήσει τώρα τον έλεγχο του παιχνιδιού, μην κάνει κανένα ξεπέταγμα Ρεάλ και μετά δεν υπάρχει χρόνος. Αν σιγά σιγά συνεχίσει τη φορά που έχει υποβάλει τη Ρεάλ τόση ώρα, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη τύχη για το τελικό αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ. Ο Παναγιώτης Φασούλας υπέπεσε στο τρίτο του ΠΑΟΚ, είναι μια ζώνη 3-2, 2-1-2. Και ένα καλάθι από τον Ρίκι Μπράουν, 50-57 το σκορ. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ που έχει κολλήσει, θα λέγαμε, αρκετό διάστημα στους 50 πόντους, καταφέρει σε αυτή την επίθεση. Και ο Φιλίππου παίρνει το επιθετικό και φάουλ αντιαθλητικό, θα λέγαμε, από τον Ρίκι Μπράουν, που σταμάτησε τον Νίκο Φιλίππου με οποιοδήποτε τρόπο να μην πετύχει το καλάθι. Και είναι το δεύτερο φάουλ του Ρίκι Μπράουν. Στις δύο βολές λοιπόν ο Νίκος Φιλίππου. Και ενώ το σκορ έχει γίνει 50-57 και απομένουν 9 λεπτά περίπου, 8:56 για την ακρίβεια, για το τέλος του αγώνα. Σε επανάληψη είδαμε το φάουλ που έκανε ο Ρίκι Μπράουν. Είδατε με τι δύναμη έπεσε πάνω στον Νίκο Φιλίππου. Είναι εύστοχος, είναι ο πρώτος του πόντος στον αγώνα, μειώνει το σκορ σε 51-57, μειώνει τη διαφορά στους 6 πόντους και τώρα στους 5. Η Ρεάλ στην επίθεση με τον Αντούνεθ. Αντούνεθ για τον Σίμψον. Σίμψον συζητάρει από πολύ μακριά. Η μπάλα στα χέρια του Μπράουν και είδατε με αυτόν τον εξωδιακό τρόπο, θα λέγαμε ότι τον έκοψε ο Φιλίππου. Ο Ρίκι Μπράουν σημειώνει άλλους 2 πόντους, έφτασε στους 16 και πάλι διαφορά στους 7 πόντους, 52-59. Ο Μπουδούρης για τον Πρέλεβιτς. Μπάρλοου προσποιείται στον Σίμψον και μπαίνει πολύ δυνατά. Πώς ήταν δυνατό να χαθεί αυτό το καλάθι. Κέρδισαν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, μια και δεν συγκρατήθηκε από τους παίκτες του Ρεάλ όταν διεκδίκησαν το rebound. Ο Μπάρλοου στην επαναφορά για τον Μπουντούρη. Πρέλεβιτς για τον Μπάρλοου που σουτάρει και πάλι για 3 πόντους όταν δεν υπήρχε συμπαίκτης του κάτω από το καλάθι για να διεκδικήσει το rebound. Εύκολη λοιπόν υπόθεση για τη Ρεάλ να πάρει την μπάλα. 52-59. Από τον Τυριούκοφ τον Μπράουν που προσπαθεί να τραβήξει το Φασούλα επάνω του για να πάρει φάουλ και η μπάλα από τα πόδια του Αντούνεθ εκτός αγωνιστικού χώρου για να έχουμε ένα νέο time out. Φλας την μπαταρία. Φλας την μπαταρία. Περισσότερο φως, περισσότερη ζωή, περισσότερη δύναμη. Φλας. Το υγρό μπαταρίας από την Calorex. Κώστα Μπράβα και Κώστα Μπράβα Σύμπολ. Ανδρικό προνόμιο.
time out. Το ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα. Ο Μπουντούρης τώρα δίνει στον Πρέλεβιτς. Αυτός έχει πάντα κοντά του τον Αντούνες που τον παίζει πολύ χαμηλά στην άμυνα. Φιλίππου και πάλι για τον Πρέλεβιτς. Αποφεύγει τον Αντούνες και με το σούτ αυτό μειώνει τη διαφορά στους 5 πόντους, 54-59. Στους 24 πόντους ο Πάνε Πρέλεβιτς. Πέστε μας κύριε Κιμουτζόγλου, είχε κάποια δυσκολία ο ΠΑΟΚ στο σκοράρισμα, τα ποσοστά του είναι χαμηλά. Τα ποσοστά του είναι γεγονός ότι είναι χαμηλά, κυμαίνονται γύρω στο 35-38%, αλλά θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο είναι σε καλό σημείο. Ήδη έχει 7 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι και έχει πετύχει 26 πόντους, όσο στο πρώτο ημίχρονο. Απλά ίσως να δίνει την εντύπωση ότι είναι άστοχος στην επίθεση, επειδή πολύ γρήγορα έβαλε αρκετούς πόντους και θα θέλαμε όλοι να είναι αυτός ο ρυθμός του, αλλά είναι αδύνατον είναι αυτός ο ρυθμός. Ενώ ο Πρέλεβιτς γιατί δεν μετράει το καλάθι, ο Γκρμπάτς ακυρώνει το καλάθι του Πρέλεβιτς αυτών των τριών πόντων, σφυρίζει φάουλ στον Αντούνεφ και μία στην μία βολές, μια και έχουν συμπληρώσει τα 7 φάουλ, αυτό ήταν το 8ο της Ρεάλ, στο δεύτερο μέρος. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι και με αυτόν τον ρυθμό πιστεύω ότι έχει υπερβολικά μεγάλη τύχη για το αποτέλεσμα του αγώνα. Το ευχόμεθα όλοι. Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι στους 5 πόντους, 54-59. Υπολείπονται 6 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Και το φάουλ σφυρίχθηκε πάνω στον Παναγιώτη Φασούλα, που και από την γραμμή των φάουλ είναι εύστοχος, φτάνει στους 17 πόντους. Ενώ σε αυτή την βολή δεν σκόραρε. Στους 4 πόντους η διαφορά, 55-59. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα ποσοστά του ΠΑΟΚ στις ελεύθερες βολές είναι πάρα πολύ χαμηλά, είναι στους τάξεις του 53-54%. Σίμψον. Από τον Μαρτίν το σούτο, έρμπολ και ο Πρέλεβιτς κερδίζει την μπάλα, προσπαθεί να ευνηδιάσει. Τρέχει και ο Σίμψον και ο Λιορέντε. Η μπάλα για τον Φιλίππου που φοβάται, με τον Μαρτίν μπροστά του. Ο Λιορέντε βρήκε αρκετούς αντιπάλους, έτσι δεν εκδήλωσε την επίθεση. 55-59. 5 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Μπήκαμε στα 6 τελευταία λεπτά λοιπόν. Λιορέντε για τον Πυριούκοφ. Μπράουν. Εξακολουθεί η άμυνα της ζώνης από πλευράς ΠΑΟΚ. Σίμψον βγαίνει πάνω τον Φιλίππου. Στο rebound ο Πάρλο και φάουλ του Λιορέντε. Τρίτο φάουλ του Λιορέντε και στις δύο βολές, μία στην μία βολές θα είναι ο Κεν Μπάρλοου. Βλέπουμε σε επανάληψη το φάουλ που κέρδισε ο Μπάρλοου μετά το rebound από το άστοχο σούτ του Σίμψον. Θα έχει ευκαιρία λοιπόν να μειώσει ακόμη περισσότερο ο ΠΑΟΚ τη διαφορά. Ο Κεν Μπάρλοου από την γραμμή τον φάουλ έχει πετύχει μόνο 5 πόντους, ένα καλάθι 2 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και ένα τρίποντο στο δεύτερο μέρος. Άστοχος και την βολή του αυτή. Λιορέντε. Ο Λιούκ λέει στους παίκτες του να τρέξουν πιο γρήγορα. Λιορέντε για τον Πυριούκοφ. Μπράουν. Τον σταματάει ο Φασούλας, δεν είχαν γίνει βήματα. Άλλο ένα κόψιμο στον Παναγιώτη Φασούλα, παρά το ότι σφυρίχθηκαν βήματα. Από τον Πρέλεβιτς η επαναφορά στον Μπουντούρη. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο και εκεί μου τζόβει το αγώνα αυτό. Θα συμφωνούσα με την άποψή σας, αλλά πιστεύω ότι όπως εξελίσσεται τώρα το παιχνίδι θα πάει μέχρι πόντο-πόντο στην τελευταία στιγμή και νομίζω ότι το πλεονέκτημα το έχει ο ΠΑΟΚ λόγω του κόσμου που έχει από κάτω εδώ. Το καλάθι όπου επιτίθεται η Ρεάλ. Για τον Φιλίππου που κέρδισε αυτό το επιθετικό rebound και μείωσε τη διαφορά στους 2 πόντους. 57-59. Ό,τι δεν κατάφερε προηγουμένως χωρίς πίεση, φοβούμενος, το κατάφερε τώρα. Από τον Μαρτίν στον Πυριούκοφ και είναι πάνω το Πρέλεβιτς. Μαρτίν που κουτάρει από την πίεση του Φιλίππου. Αυτή τη φορά ο Μαρτίν είναι εύστοχος, φτάνει στους 7 πόντους και πάλι διαφορά στους 4 πόντους, 57-61. 4,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Κουτούρης σκάλει μια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Για τον Φιλίππου η μπάλα. Από εκεί στον Μπάρλοου, έκλεψε προς στιγμήν ο Πυριούκοφ, κάνει φάουλο Σίμψον και μία στη μία βολές για τον Κεν Μπάρλοου. Αλλαγή από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Παπαχρόνης παίρνει τη θέση του Νίκου Φιλίππου.
κύπελο, κύπελο. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ αρχίζουν και φωνάζουν τις εξέδρες. Η διαφορά έχει φτάσει στους 4 πόντους. Ο Κεν Μπάρλο από την γραμμή των φάουλ. Είναι για άλλη μια φορά άστοχος. Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά από τις ελεύθερες βολές των παίκτων του ΠΑΟΚ. Γιορέντε. Για τον Μπράουν, κάτι πάνω του ο Μπουτούρης. Γιορέντε Μπυριούκοφ για τον Σίμπσον. Και η μπάλα από το διώξιμο που έκανε ο Μπράουν στα χέρια του Γιορέντε. Πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καταπληκτικός στην άμυνα τα τελευταία 10 λεπτά. Βλέπετε ότι κυνηγάνε σε όλα τα μήκη και πλάτη, παρόλο ότι είναι σε ζώνη. Ένα σούτ ελεύθερο δεν έχει γίνει χωρίς να πηδήξει κάποιος. Και θεωρώ ότι ο Φασούλας κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά που μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος στην άμυνα. Και είναι πράγματι έτσι, αφού η Ρεάλ έχει πετύχει 18 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο από τους 43 που είχε πετύχει, έχει φτάσει στο 61. Δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα ο Λιορέντα, αυτή βρέθηκε στα χέρια του Μπράουν, ένα έξοχο, μια έξοχη ενέργεια από τον Φασούλα που έβλεπε ότι να αναπηγάει η μπάλα πάνω από το στεφάνι, πετάχτηκε και στην κυριολεξία πάνω από τα 3,5 μέτρα θα έλεγε κανένας, την έδιωξε για να έχουμε μια καινούργια επίθεση από πλευράς ΠΑΟΚ με τον Πρέλεβιτς που τον σκρινάρει ο Μπάρλοου, σουτάρει έξω από τα 6,25 ο Πρέλεβιτς, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μπράουν. 3 λεπτά, 2 και 59, 57, 61. Γιορέντε για τον Σίμπσον, γίνεται Παπαχρόνης επάνω στον Τυριούκο που επιχειρεί το τρίποντο, κερδίζει ο Μαρτίν την μπάλα και στη συνέχεια ο Μπράουν. Να μια κακή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, δεν πήρε δυνατά ο Μπάρλοου και ο Μαρτίν με πείσμα κατάφερε μετά από δύο διαδοχικά άλματα να κερδίσει την μπάλα. Σίμπσον για τον Μπυριούκοφ και αυτός για τον Γιορέντε. Μπυριούκοφ 8 δευτερόλεπτα, 7 για την εκδήλωση επίθεση από πλευράς Ρεάλ. Μπυριούκοφ πάσα στον Πρέλεβιτς. Γρήγορα ο Πρέλεβιτς με αντίπαλο τον Σίμπσον. Με αυτό το ραβερσέ μειώνει στους 2 πόντους. 26 πόντοι του πάνε Πρέλεβιτς, 59-61 και μπαίνουμε στα 2 τελευταία λεπτά. Ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο, αγαπητοί τηλεθεατές, πιστεύω ότι αυτή θα είναι η... Να το κλέψουμε από τον Κουτούρη και στη συνέχεια φάουλ από τον Μπυριούκο με πάρα στον Παπαχρόνη. Μία σε μία βολές λοιπόν για τον Πιτ Παπαχρόνη. Ήτανε το τρίτο φάουλ του Μπυριούκο. Και ο Πιτ Παπαχρόνης καλείται τώρα, βλέπουμε σε επανάληψη το... ...1 και 54, 59-61 το σκορ και ο Παπαχρόνης σε μία σε μία βολές. Είναι εύστοχος τον ένα πόντο η διαφορά από τον τόσο σημαντικό αυτό πόντο του Παπαχρόνη. Φτάνει έτσι στους 5 πόντους. Μπροστά λοιπόν η Ρεάλ με ένα πόντο. Βλέπετε στο οθόνες σας 60-61, 1 και 48. Όπως πολύ σωστά πρόβλημα ο κ. Τιμουτζόγλου, θα πεθεί το μάτς μέχρι το τέλος πόντο-πόντο. Σίμπσον, τον σταματάει ο Πρέλεβιτς. Γιορέντε για τον Μπυριούκο και φάουλ του Παπαχρόνη. Αυτό το φάουλ νομίζω δεν χρειαζόταν, γιατί ο Λορέντε είναι πολύ φημισμένος για την ευστοχία του σε ελεύθερες βολές και ίσως να είναι η λύση για τη Ρεάλ αυτή, μια και η Ρεάλ δεν μπορεί να πετύχει καλάθι. Είδαμε εδώ σε επανάληψη το πώς κερδίθηκε το φάουλ αυτό από τον Λορέντε, από τον Πιτ Παπαχρόνη. Και μόλις τώρα πήρε πλεονέκτημα η Ρεάλ για να σουτάρει μία-μία, οπότε ήταν πολύ κακιά η... Αυτό ήταν το 8ο φάουλ του ΠΑΟΚ. Και ο Λιορέντε στην γραμμή των φάουλ για τις ελεύθερες βολές, μία στη μία. Λιορέντε λοιπόν. Για να δούμε μια πολλές σημασίες του ΠΑΟΚ από πίσω. Δελτοείται ο Λιορέντε.
που είναι 33 χρόνων. ...60-63 το σκορ, στους 3 πόντους και πάλι η διαφορά. Πουτούρης, 1-20, ο χρόνος παγωμένη για το τέλος, για το τέλος του αγώνα. Πουτούρης για τον Μπάρλοου, που σουτάρει με άνεση. Η μπάλα κερδίθηκε από τον Φασούλα, θα λέγαμε, και κατέληξε στον Πρέλεβιτς. Είδατε το πείσμα του Φασούλα και τον Σίμψον να αρπάζει τα χέρια του Φασούλα στην προσπάθεια του να σταματήσει, κάτι κατάφερε να σταματήσει τον center του ΠΑΟΚ να σημειώσει άλλους 2 πόντους στο τόσο κρίσιμο αυτό σημείο, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, και ενώ η διαφορά είναι 60-63. Μία στην μία βολές λοιπόν. Σε επανάληψη το rebound του κέρδισε ο Φασούλας και η προσπάθεια του Σίμψον να σταματήσει τον Παναγιώτη Φασούλα να σημειώσει τους 2 πόντους. Παπαχρόνης διεκδικεί την μπάλα και από τα χέρια, όπως δείχνει, τον βλέπετε, διαμαρτύρεται του Λιορέντε η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα, εν πάση περιπτώσει, έχει δοθεί υπέρ της Ρεάλ. 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα, 60-63, ΠΑΟΚ Ρεάλ στον τελικό του 26ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Λιορέντε, ο Ντούσαν Ίσκοβιτς κάτι λέει στον Γκρμπάτς. Σιριούκοφ, τρώει το χρόνο η Ρεάλ. Λιορέντε, 12 δευτερόλεπτα, τώρα λιγότερο από 10 για την εκδήλωση επίθεση από πλευράς Ρεάλ. Σουτάρει Λιορέντε, το ριπάνω του Παπαχρόνης, 35 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι επίθεση θα κάνει, μια και η δεν έχει καλή επιλογή, τρίποντο πρέπει να γίνει. Και υπάρχει και μια διαφορά στις δευτερόλεπτες. Clear out τώρα, φεύγουν όλοι οι παίκτες από εκεί που προσπαθεί να κινηθεί ο Πρέλεβιτς. 60-63, 17 δευτερόλεπτα. Οι Ισπανοί ζητάνε φάουλ από τον Λορέντε. Είναι εύστοχος, είναι εύστοχος ο Πάνε Πρέλεβιτς. Στους 29 πόντους και στα 8 δευτερόλεπτα τώρα, 8 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα απομένουν και έχουμε ένα time out. Ξαναρχίζει το παιχνίδι στην Άντα, αγαπητοί τηλεθεατές, απομένουν 8 δευτερόλεπτα, το σκορ είναι 63-63, 8 δευτερόλεπτα οι παίκτες του ΠΑΟΚ πιέζουν. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε φάουλ τώρα. Και okay, ο Κουτζούρης έκανε φάουλ επάνω στο Σίμψον, ενώ έχει περάσει περίπου 1 δευτερόλεπτο, 6 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, 1 και 4 για την ακρίβεια. Και τώρα έχουμε ένα νέο time out από τον ΠΑΟΚ. Την λάθος πάσα του Φασούλα και το καλάθι του Ρίκι Μπράουν, όσο ψηλά και αν πήδηξε ο Φασούλας, η μπάλα κατέληξε στο καλάθι του ΠΑΟΚ για να κερδίσει η Ρεάλ με αυτόν τον δραματικό τρόπο το κύπελο και να το πάρει από τον ΠΑΟΚ που το κέρδισε πέρσι στην Άντ. Κύριε Κιμουρτζόγλου. Θα έλεγα ότι κανένας δεν μπορεί να φανταστεί, δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την κατάληξη. Αυτό είναι το δράμα στη συγκεκριμένη περίπτωση του σπόρου αυτού του μπάσκετ. Από εκεί που ο ΠΑΟΚ έχανε το παιχνίδι διότι ο Σίμψον πήγε στις βολές, γύρισε η ρουλέτα προς την πλευρά του διότι αστόχησε ο Σίμψον, άνετα χρόνο να σκοράρει μπροστά ή να πάρει ένα φάουλ και να πάρει το παιχνίδι. Μία λάθος πάσα ξαναγύρισε το παιχνίδι στη Ρεάλ, το κύπελλο στη Ρεάλ ανέλπιστα. Πάντως οφείλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, έκανε μια καταπληκτική άμυνα και προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Γεγονός ότι 19 λεπτά και 58,5 δευτερόλεπτα είχε φάει μόνο 20 πόντους από τη Ρεάλ, νομίζω ήταν αυτό μια σούπερ προσπάθεια και ειλικρινά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άτυχος ο ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να φέρει το κύπελλο ξανά στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν αγαπητοί τηλεθεατές, να σας δώσουμε τους scorers του σημερινού αγώνα. Από πλευράς ΠΑΟΚ είχαμε τον Κουντούρη να σημειώνει 3 πόντους με ένα τρίποντο, 29 πόντους του Πρέλεβιτς με 5 τρίποντα, 5 πόντους του Μπάρλο με ένα τρίποντο, 2 μόνο στο πρώτο ημίχρονο και το τρίποντο στο δεύτερο. Ο Παπαχρόνης σημείωσε 5 πόντους, 17 ο Φασούλας, επαναλαμβάνω με ποσοστό 57% και 4 πόντους ο Φιλίππο. Ενώ ο πλευράς Ρεάλ, τους πόντους σημείωσαν ο Λιορέντε 6, ο Μπράουν 18 με το τόσο αποφασιστικό τελευταίο καλάθι, ο Αντούνεφ 2, όσους και ο Ρωμάη, ο Καργκόλ 6, 24 πόντους σημείωσε ο Σίμψον, 17 στο πρώτο ημίχρονο.
και τους 24 αυτούς πόντους είχαμε 4 τρίποντα, ενώ βλέπουμε σε επανάληψη το τελευταίο καλάθι για τη Ρεάλ από τον Μπράουν και στους 7 πόντους έφτασε ο Μαρτίν. Αυτά αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Ευθύμη Κυμπουρτζόγλου που στάθηκε κοντά μας και πιστεύω ότι σας βοήθησε να ζήσετε περισσότερο των τόσο δραματικών αυτών αγώνα. Εδώ βλέπουμε το κύπελο στα χέρια του Ρίκι Μπράουν, του παίκτου που με το καλάθι αυτό δεν υπάρχουν λόγια κανείς να περιγράψει το δράμα που έζησαν, που ζουν μάλλον οι παίκτες του ΠΑΟΚ και οι φίλοι που ήρθαν εδώ για να τον ενισχύσουν. Αυτά έχει το μπάσκετ, αυτή είναι η ομορφιά, όσο και αν μας λυπεί, η Ρεάλ είναι η νέα κυπελούχος της Ευρώπης. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας νύχτα από την Άντρη. Η διέλευση των αυτοκινήτων που είχαν εγκλωβιστεί στις εισόδους και εξόδους της πόλης. Οι αγρότες αρνήθηκαν να βγάλουν τα οδοφράγματα και τα Χανιά παραμένουν για τρίτη κατά σειρά ημέρα αποκλεισμένα από την υπόλοιπη Κρήτη. Με τον που πέρασε θέση του Κούμπαυλη, όπως και ο Τζαλαλής θέση του Παναγιωτόπουλου. Λανές. Τη συντονιστική επιτροπή του να αναστείλουν για λίγες ώρες τον αποκλεισμό της πόλης. Οξυμένη είναι σήμερα η κατάσταση στα Χανιά μετά την απόφαση των αγροτών της περιοχής να συνεχίσουν τον αποκλεισμό της πόλης παρά την αντίθετη γνώμη της συντονιστικής τους επιτροπής. Το μεσημέρι η συντονιστική επιτροπή των αγροτών μετά από τετράωρη συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Χανίων αποφάσισε την αναστολή του αποκλεισμού της πόλης από τις 2 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Στην απόφαση αυτή δεν πειθάρχησε η πλειοψηφία των αγροτών με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μικροεπεισόδια με τους οδηγούς των δεκάδων αυτοκινήτων που είναι εγκλωβισμένα στα σημεία που έχουν στηθεί τα οδοφράγματα. Από τα Χανιά για το Mega Channel, Κώστας Βεζιράκης. Στη Βρετανία. Πρώτη σελίδα σήμερα σε όλα τα ταμπλόιτ της χώρας το επικείμενο διαζύγιο του πρίγκιπα Ανδρέα και της Σάρα Φέργιουσον, δούκισσας του Γιόρκ. Το Μπάκινγχαμ είναι ανάστατο και η Βασίλισσα Ελισάβετ βαθιά στενοχωρημένη, γράφουν οι εφημερίδες, αναφέροντας ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί οι όροι του διαζυγίου. Εκατοντάδες δημοσιογράφοι κυνηγούν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας κατά πόδας για κάποια επίσημη δήλωση. Αλλά τόσο η πριγκίπισσα Άννα όσο και η Νταϊάννα αρνούνται να απαντήσουν. Τέταρτο στη διαδοχή του Βρετανικού θρόνου, ο πρίγκιπας Ανδρέας παντρεύτηκε με τη Σάρα Φέργιουσον πριν 5 χρόνια. Έχουν 2 παιδιά και από ό,τι φαίνεται η νεαρή δούκισσα δεν άντεξε το βάρος και τις ευθύνες του μέλους της βασιλικής οικογένειας. Τα πρώτα σύννεφα εμφανίστηκαν πριν ένα χρόνο, όταν αποκαλύφθηκαν οι σχέσεις της Σάρα Φέργιουσον με τον τεξανό επιχειρηματία Steve White. Σε λίγο, κύριε, να πάμε στο χρηματιστήριο. Να δούμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παίξει σε λίγο. Χρήστος. Η τέταρτη ομάδα που πέρασε στο Final Four και για πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία του θεσμού, στο μπάσκετ μετά την νίκη του το απόγευμα επί του Παγκρατίου. Σε ένα παιχνίδι παρακολούθησε άλλωστε τη ζωντανή μετάδοση από το Mega Channel. Να δούμε όλα τα αποτελέσματα αυτή τη τελευταία αγωνιστική τη Α1. Ολυμπιακό Περιστέρι 83-72, Παπάγου Άρης 102-118, Ηρακλή Sporting 88-55, τραυματίστηκε σοβαρά ο Χάμιλτον στο 8ο λεπτό και αποχώρησε. ΠΑΟΚ Δάφνη, παιχνίδι που θα γίνει στι 20 Μαρτίου, Παναθηναϊκό Πανιόνιος 87-77, Παγκράτη ΑΕΚ 76-89. Να δούμε και την βαθμολογία που μετά την κανονική λήξη του πρωταθλήματος τρεις ομάδες είναι μαζί, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, μην το ξεχνάμε αυτό και θα επηρεάσει την βαθμολογία σίγουρα. ΠΑΟΚ 40, Ολυμπιακός 40, Άρης 40, ΑΕΚ 34, Πανιόνιος 33, Περιστέρια 32, Ηρακλής 32, Παναθηναϊκός 31, Σπόρτινγκ 29, Δάφνη 28, Παγκράτη 28 και Παπάγος 25 βαθμοί. Αξέχαστο θα μείνει σίγουρα ο χθεσινός τελικός του Ευρωπαϊκού Κυπέλου στο μπάσκετ σε όσους το παρακολούθησαν, σίγουρα στους Έλληνες φιλάθλους, όχι μόνο για τον τρόπο που χάθηκε το κύπελο, αλλά κυρίως γιατί φάνηκε για μία ακόμη φορά το μεγαλείο του αθλητισμού. Αλλά και η θαυμάσια εμφάνιση που έκανε ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Βασίλισσα της Ευρώπης στο μπάσκετ, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ας γυρίσουμε πίσω μερικά 24 ώρα, ένα 24 ώρα για την ακρίβεια, στον πολίτη της ΝΑΤ, να ακούσουμε τι είπε από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του αγώνα, ο Μπάνε Φρέλεβιτς. Όλα παιδιά παίξανε πάρα πολύ καλά δεύτερο μήχρονο. Δεν είχαμε τύχη στο τέλος, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω. Τι συνέβη στο πρώτο ημίχρονο όμως? Ο Ρεάλ έπαιξε πάρα πολύ καλά και ήταν πολύ εύστοχος. Δεν βάλανε όλα τρίποντα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν βάλανε τίποτα και το παιχνίδι γύρισε.
Πάνω σε σένα, ο αντίπαλος προπονητής έβαλε πέντε διαφορετικούς παίκτες, φρουρούς. Ποιος ήταν πιο δύσκολος, σε δυσκολεύει κάποιος. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω ποιος θα μάρκαρε. Δεν ξέρω, ήταν μόνο να κερδίσει η ομάδα μου. Δεν κερδίσαμε, πάμε τώρα στο μέλλον μπροστά. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι εύκολο να κοιτάξετε τώρα μπροστά. Είναι εύκολο, έτσι είναι η ζωή μας. Τι να κάνουμε. Ο καιρός προσφορά ζενεότο σύμπα. Ο χειμώνας μέσα στην άνοιξη θα συνεχιστεί και αύριο. Άστατος θα είναι ο καιρός με διαστήματα ηλιοφάνεια, συννεφιά και χιόνια, ακόμη και στα παιδινά των νοτίων περιοχών. Η βόρεια